Λοιπόν, το είδαμε και αυτό. Το είδαμε και αυτό. Και μάλιστα έλεγα στον πρόεδρο της εκπομπής Κωστή ότι προσφέρεται για στοιχηματισμό ακόμα και η διάρκεια της συνάντησης. Στο τέλος θα πηγαίνουμε στην τουαλέτα, ο Σαββίδης με τον Μαρινάκη, θα ποντάρουμε, θα βγάζουμε μαλακά ή σκληρά τα κάκια τους. Είναι αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι σύρση της ελληνικής κοινωνίας. Και εγώ έχω πολλούς που πόνταραν ότι θα πάει ο Σαββίδης πρώτος. Ναι. Και πόνταραν τελευταίο τον Αλαφούζο, γιατί ο Αλαφούζος έχει αυτό το μπλαζέ το ύφος. Το σιώπι να πούμε. Γιατί μάθαμε με τι αμαξάρα πήγε εκεί, πόσα αλόγα τα είχε η αμαξάρα, καλή προς το περιβάλλον κτλ. Να πάμε λίγο στα πιο υγιεινά, ναι, στα πιο έτσι, σημαντικά για μας, οι οποίοι αγαπάμε τον ποδόσφαιρο. Και με Κρέσπο και με Μπίσεβαρ είναι στη Λαμία. Από όλα αυτό που μαθαίνουμε την τελευταία στιγμή είναι ότι το πιο πιθανό είναι να μην ξεκινήσει ο Κρέσπο. Φοβούμενος ο προπονητής του ΠΑΟΚ, μην έχουμε καμία έτσι, διατασούλα, γιατί είναι και το χρονικό περιθώριο δύσκολο με τραυματισμούς λόγω κρύου, κόπωσης κτλ. Αλλά και το γήπεδο της Λαμίας μου λένε ότι είναι και το καλύτερο στον κόσμο, οι κακές γλώσσες. Από εκεί και πέρα πάει ΠΑΟΚ και βγάλει μια ανακοίνωση και μιλάει για μάχη. Η αποστολή έχει να κάνει με 19 ποδοσφαιριστές. Είναι ο Πασχαλάκης, ο Ζήκος, ο Βαρέλο, ο Κρέσπο, ο Ίγνασον, ο Ροντρίγκο, ο Μάτος, ο Γιαννούλης, ο Βιερίνια, ο Ντάγκλας, ο Μαουαρίσιο, ο Μίσης, ο Ισίτιο, ο Πέλκας, ο Πίστης, ο Βαρολάμπρο, ο Λιγκιός, Φάκο και ο Σιντέσκι. Ποιος μάλλον θα ξεκινήσει στην κορυφή. Mm-hmm. Με τον Ζήκοβιτς, ο Γκολκίπερ, το Μάτο και τον Γιαννούλη στα άκρα. Ο Βαρέλα λοιπόν με τον Ίγνασον και όχι ο Κρέσπο που περιμέναμε και ο Μίσης, από ό,τι φαίνεται δεν θα έχει καθαρό αιμοκόφτη, αλλά θα έχει τον Μαουαρίσιο, το λιγότερο κακό από τους χαφ που συμπληρώνουν και είναι ένα πρόβλημα το οποίο ο ΠΑΟΚ το αφήνει και περνάει. Το αφήνει και περνάει και έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί πήρα και αρκετά μηνύματα στην ραδιοφωνική μας εκπομπή στον Art FM 90,6 νωρίτερα, που λέγανε φίλοι του ΠΑΟΚ ότι γιατί κοιτάει για center for και δεν κοιτάει να καλύψει το κενό στα χάφο Φερέιρα. Γιατί από μπάλα έχει μυρωδιά και ο Ιωσή Σαββίδης και ο μπαμπάς και αυτοί οι οποίοι είναι 350 υπάλληλοι δεν του λένε την αλήθεια. Και έχουμε αργότερα ρεπορτάζ για τον Μπρίγιοβιτ, γιατί δεν παίζει εκεί. Από εκεί και πέρα ο Πέλκας φαίνεται ότι θα είναι ο εκλεκτός, ο οποίος μπαλκάρει περισσότερο από τον Μπίζεσβαρ, ο οποίος αν χρησιμοποιηθεί, θα χρησιμοποιηθεί από ό,τι μάθαμε όταν κουραστεί ή αν κουραστεί ο Βιερίνια, θα παίξουν και οι δύο μαζί, αν το σκορ δεν βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Τώρα, για τον Μπίζεσβαρ, τον καλή λέει στην εθνική Σουρινάμ. Ναι. Είναι αυτό το Σουρινάμ, ξέρετε, για εγώ δεν ξέρω που είναι αυτό το Σουρινάμ. Όμως... Είναι στο βόρειο μέρος της Νοτιού Αμερικής. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι κάναμε... Από εκεί είναι και ο Γκούλιτ. Μπράβο. Ο Γκούλιτ, ωραίος. Έχρωμος πολύ μαύρος, δυνατός, παίκταρος. Ο Μιέν Χόρε μας έδωσε συνέντευξη. Ποιος? Μιέν Χόρε. Συνέντευξη, συνέντευξη. Μας είπε για τον Μπίζεσβαρ. Είναι άνθρωπος που ασχολείται με ρεπορτάζ που έχει αφορά τον Μπίζεσβαρ. Ναι. Να πούμε ότι τέλη Μαρτίου τον καλεί, αν ξεπεραστεί ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Μπίζεσβαρ όταν ήταν μικρός, 21 χρονών ή 20-19, πάντως στην Άντερ 21, έπαιξε στην εθνική ομάδα της Άντερ 21 της Ολλανδίας. Mm-hmm. Περιμένει αυτός ο άνθρωπος, ο προπονητής, την έγκριση της FIFA. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει εφόσον πάρει την έγκριση η εθνική του Σουρινάμ. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα γιατί τέλη Μαρτίου φουλάρει για play-off συν το κύπελο Ελλάδος αν προχωρήσει, που είναι πολύ φυσιολογικό να προχωρήσει, και ένας μπίζος γαντεφορμέ με πολλές δυνάμεις χαμένες. Θα βρίσκεται και η άνοιξη κοντά. Καταλαβαίνεις ότι η άνοιξη είναι μια εποχή που έρχεται κόπωση στους ποδοσφαιριστές και εκεί ο ΠΑΟΚ λίγο γκρινιάζει, λίγο δημιουργεί έτσι. Πάντως το Gold Cup, η διοργάνωση στην οποία θέλει να συμμετάσχει με την εθνική του ομάδα, είναι κατά καλό καιρό αν θυμάμαι καλά, δηλαδή είναι Ιούλιο μήνα, δεν επηρεάζει αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Ναι. Έτσι, λοιπόν. Ωραία. Θα το θέλει Μαρτίο πέντε στον καλή. Τώρα, από εκεί και πέρα. Ο περσινός άνθρωπος που είχε το γραφείο τύπου της Αλ-Χιλάλ. Καλά την είπα. Ναι, Αλ-Χιλάλ. Αλ-Χιλάλ. Μας μίλησε πριν από μισή ώρα. Ναι. Βγήκε στο ραδιόφωνο και είπε ότι ο Πρίγκεβιτς έχει πρόβλημα. Δεν βρίσκει ομάδα, ζητάει πολλά λεφτά, θέλει να φύγει, δεν τον θέλουν και μας είπε ότι έχει ένα μεγάλο παράπονο ο Πρίγκεβιτς. Ποιο είναι αυτό το παράπονο? Μισό λεπτό, ο Πρίγκεβιτς είναι στην Αλ Ιτιχάντ. Στην Αλ Χιλάλ είναι προπονητής ο Λουτσέσκου. Ναι. Άρα μιλάμε για την Αλ Ιτιχάντ. Μπράβο. Ωραία. Η Αλ Ιτιχάντ. Είναι ο περσινός άνθρωπος του γραφείου τύπου. Ναι. Ο Χουσίν Ελ Σαρίφ. Μου θυμίζει ταινία με Παπαγιανόπουλο. Πώς μιλάει αραβικά στο Μετρόπολης και μιλήσατε? Μαρίνα, μιλάς αραβικά? Λίγα. 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 Μια χαρά. Είναι βαρύ πυροβολικό στις ειδήσεις και τα λοιπά. Το έχει το όνομα, Μαρίνες. Ναι, πάμε. Η Μαρίνα Εμπίκο, Εξάνθης. Ο παδός της Εξάνθης. Λοιπόν, όχι, τι έπανε στη Μαρίνα. Τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, την έχω απέναντί μου. Παραπονείται ο Πρίγκεβιτς. Γιατί παραπονείται ο Πρίγκεβιτς? Παίζουν οχτάρια η ομάδα αυτή. Άρα οι επιθέσεις, λέει, έρχονται από τον άξονα. Και αυτός έρθει το βράδυ να κοιμηθεί, ονειρεύεται οι γυναίκες, γιατί εκεί δεν έχει γυναίκες με τις μπουλκες και τα λοιπά. Η άλλη έφυγε πίσω, σου λέει, ή να κάτσω εδώ με στη Μαυρίλα, τη Μαύρη. Και ονειρεύεται, λέει, το Βιερίνια, το Λιμιό, το Μάτο, το Ιθανούλη, και τρέχουν τα σάλια του όπως του κακού λύπου όταν βλέπει τα γουρουνάκια στο παραμύθι. Δηλαδή αυτός πίστεψε ότι το ίδιο στυλ παιχνιδιού θα είναι από εκεί με τις έντρες. Βρήκε μια ομάδα με ένα 4-4-2-4-4-1-1 όπου παίζει με οχτάρια στη μεσαία γραμμή, κλέβει την μπάλα και μπαίνει κάθετα, κάτι το οποίο δεν βολεύει καθόλου τον Πρίγκεβιτς. Οπότε ο Πρίγκεβιτς ψάχνει ανάλογα σε μια τέτοια ομάδα. Ναι, αλλά δεν ρίχνει και το κασέ του. Με τσιγκουναράς θα πω. Τσιγκουναράς έργος. Περιμένεις. Γι' αυτό έπαιρνε τηλέφωνο τον Πετροπέ εδώ πίσω και το ρώτησε, τι κάνει ο Βιερίνια, είναι καλά? Ο Μάτος είναι καλά? Ο Λιμιός είναι καλά? Και μου λέει ο Πετροπές, αυτός λέει με ρωτάει, αυτή είναι καλά? Η πλαϊνή για τους κεντρικούς λέει, και κάνα σέντερ μπακ, δεν με ρώτησε, είναι καλά ο Βαρέλα, είναι καλά ο Κρέσπο? Όλο με ρώτησε, λέει, τι κάνουν οι φεριακοί παίκτες? Τώρα πάντως να βάλουμε Κώστα Μιάνο τελεία, επειδή στον πρόλογο της σύνδεσής μας μου έκανες λόγο για τα ειδικά στοιχήματα που υπήρξαν σε πολλές εταιρείες στον απόϊχο της συνάντησης των τεσσάρων, να σου πω ότι όσοι πόνταραν πως δεν θα γίνουν δηλώσεις μπροστά στις κάμερες από τους τέσσερις ιδιοκτήτες, γιατί προσφερόταν και αυτό για στοίχημα αν σε ενδιαφέρει, πληρώθηκαν ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Μελισανίδης, ο κύριος Αλαφούζος, αποχώρησαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις, μένει μόνο ο Ιβάν Σαββίδης. Να δούμε αν θα μιλήσει στις κάμερες, αλλά νομίζω ότι ήδη στο ξενοδοχείο στο οποίο έγινε η σύσκεψη είναι και το ξενοδοχείο στο οποίο μένει, οπότε μπορεί καν να μην βγει. Τα γραφεία του Σαββίδη, λέει, είναι απέναντι. Και τον κατηγορήσανε ότι μίλησε με έναν άνθρωπο της Ομοσπονδίας ο Σαββίδης, ναι, από τη μία μέχρι τις 2 παρατέταρτο, όταν και έφυγε από εκεί. Ναι. Και απαντάει ο ΠΑΟΚ ανεπίσημα, αν ήθελε ο Σαββίδης να δει αυτόν τον άνθρωπο. Τον έβλεπε στη σουίτα του. Τον έβλεπε απέναντι, τον έκανε και προγραμμόντο και υποβρύγιο και εκείνες που έχουν οι Ρώσοι, να πούμε. Δεν νομίζω να το ξέρει το υποβρύχιο. Εκτός αν είναι υποβρύχιο με βότκα. Λοιπόν, πάμε. Να πω τώρα ότι στο ρεπορτάζ του Άρη, καταρχήν οι Αριανοί είναι δυσαρεστημένοι από όλο το σκηνικό με τον Αβγενάκη. Διότι θεωρεί ότι για ποιο λόγο να απογορευτεί η οργανωμένη μετακίνηση στους οπαδούς του Άρη στο εκτός έδρας παιχνίδι με το Αγρίνιο. Και οι Ολυμπιακοί πήγανε, λέει, στην Κρήτη και τα κάνανε άμμο γυάλα. Λοιπόν, ο υφυπουργός αποφάσισε την απαγόρευση οργανωμένη μετακίνηση των φυλάδων του Άρη και φυσικά και άλλων ομάδων, αλλά μας μας ενδιαφέρει ο Άρης. Ο Ιντέγε, ξέρεις που είναι? Ο Ιντέγε έφυγε, πήγε στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι. Γιατί εκεί θα πραγματοποιεί, δεν ξέρω αν, γιατί αυτό εσύ που είσαι πιο έμπειρος, βγάλε ένα συμπέρασμα. Λέει εδώ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα κάνει το πρώτο στάδιο της αποθεραπείας του ο Ιμπέγε. Λοιπόν, είναι, λέει, αποφασισμένο να γυρίσει νωρίτερα από τις 5 εβδομάδες
35-40 μέρες όπως όρισε ο γιατρός μετά τη μαγνητική. Θα δει αύριο το παιχνίδι από την Εξάρτη και φέρνει κατευθείαν για Ντουμπάι. Τώρα αν αυτό λέει κάτι δεν ξέρω. Εκεί πάντα θα είναι ένα μήνα. Μάλιστα. Τώρα αν εκεί βρήκα μια άκρη δεν γνωρίζω. Πάντως οι άνθρωποι γύρω από τον Άρη, γύρω από το ρεπορτάζ του Άρη, παλέμαχοι που είναι από λίγο μίλησαμε με τον Γιώργο τον Χατζάρα, είναι όλοι δυσαρεστημένοι με τον ποδοσφαιριστή. Ο Άρης μπορούσε να πάρει περισσότερα από αυτά που έδωσε ο Ιντέγε, σύμφωνα και με τα λεπτά που ξόδευσε ο Άρης αποκτώντας τον. Πάντως τώρα θα κληθεί να βρει λύση εκ των έσω για να καλύψει το 9, με δεδομένο αυτός ότι δεν υπάρχει νεότερο, ναι, για το θέμα, ναι, του Ντουρμισάη. Μία πληροφορία λέει ότι θα παίξει ο Λάρσον κορυφή, ναι, και θα μπει ο Ιντέγια από πίσω σαν κάτι σαν μιαρο δεκάρι. Ο Ντεγκίνη, και είναι ορθό αυτό, παίζοντας την πάντα ο Φετραδίδης με τον Μπρούνο. Η άλλη πληροφορία λέει ότι θα πάει ο Ντεγκίνη μπροστά και θα γυρίσει ναι, θα γίνει ο Λάρσον καθαρό αιμό εξτρέμ. Ο Άρης όμως με τον Λάρσον έχει κάνει ένα τρίκ. Ξεκινάει η δίθεν κορυφή αυτός και από μόνος ή από εντολή βγαίνει στα άκρα παρασέροντας ένα στόπερ, μπαίνοντας τα άλλη μέσα, κάνει κατά κάποιο τρόπο το χαμαλίκι στο οργανωμένο παιχνίδι, γιατί στο οργανωμένο παιχνίδι δεν είναι καλός σαν σεντερφόρ, και καθαρίζουν οι άλλοι. Πάντως είπα και στο ραδιόφωνο την πορεία απουσία του Ιντέγε να βγει σε καλό στον Άρη, γιατί θα χωρέσουν στην εντεκάδα οι πολύ μεσοεπιθετικοί, ποιοτικοί που έχει στο ρόστερ, έτσι. Τώρα για την άμυνα είναι άλλη κουβέντα. Η άμυνα τετράδα θα είναι ίδια. Ο Σάσα έρχεται οπωσδήποτε με τον Ματίγια και δένει ένα καλό δίδυμο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα τα βρει ο προπονητής και με αλλαγές και με ιστορικές αλλαγές. Έχουμε απάντηση του Σούπερ 3 πάνω στην ανακοίνωση των συνδέσμων φίλων του ΠΑΟΚ. Να πω ότι η οικογένεια του Άρη, η οικογένεια των Βουλγάρων και η ομάδα, η ίδια οικογένεια του νεκρού οπαδού, που ήταν και φοιτητής νομικής, αφήνουν υπονοούμενα ότι θεσμικά στη Θεσσαλονίκη η αστυνομία ως θεσμός και η πολιτεία ως εισαγγελής, πρόεδροι κτλ. Είναι λίγο ντεφορμέ και καλούν ιδιαίτερα την πλευρά των Βουλγάρων και από την οικογένεια να τελειώνει το θέμα, γιατί από τους 25 πιάσαν 2 και πάνε να το πνίξουν το θέμα, λένε η οικογένεια του Βουλγαρού. Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν μπορώ να επέμβω σε αυτά τα θέματα, είναι πάρα πολύ λεπτά. Είναι λεπτές ισορροπίες και είναι ευαίσθητα τα θέματα, καλύτερα να τα αφήσουμε. Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Αύριο η εκδίκαση για Ντουρμισάη, ναι, ο Άρης καίγεται για άμεση απόφαση, mm-hmm, και μάλιστα για οριστική απόφαση μέχρι την Παρασκευή, 24/1. Πάντως ο ποδοσφαιριστής προπονείται κανονικά, έτσι. Προπονείται ο άνθρωπος, προπονείται κανένας, τι να κάνει, κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Άρης θέλει την καλή απόφαση της ΕΠΟ για να μπορεί σε δικαστήριο στο εξωτερικό με τους νομικούς που έχει να παλέψει καλύτερα την υπόθεση. Αν δεν πάρει καλή, καλό ραπόρτ από την ΕΠΟ, η οποία υποβάλλεται από ποδοσφαιριστές, το είδαμε και σε χρυσό ρεπορτάζ, όπως ο Παστεριανός, ο Κουλοχέρης και κάποιοι άλλοι, ο Αραβίδης και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν αμπλοκάρουν την υπόθεση για να πάνε σε αυτή τη δικαστήρια, ζητώντας από την παλιά ΠΑΕ χρήματα. Μάλιστα. Υπάρχει μπέρδεμα νομικό και ιδιαίτερα ενδιαφέρον το συγκεκριμένο κομμάτι, το παρακολουθούμε και αναλύουμε. Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε το ρεπορτάζ του Άρη βλέποντας δηλώσεις του Ούγκο Σόουζα εν όψη του αυριανού αγώνα με την Ξάνθη. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ,
Σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μερακλείδες.